Γιάννης Δάσκας, daskaspress.gr. Καλησπέρα σας, κύριε Δάσκα. Χρόνια πολλά. Σε όλους και όλες το ίδιο. Γιάννη, χρόνια πολλά. Ναι, πολλά γεγονότα. Σε ευχόμαστε κάθε καλό. Καλή δύναμη να έχεις. Και δύναμη. Καλή δύναμη να έχεις να γράφεις. Και καλό μέλλον να έχεις στην δημοσιογραφία. Γιατί σημαντικά, ναι, θα ελπίζω ότι μεγαλώνοντας να το έχω. Αλλά εσύ γράφεις, έχεις κέφι και γράφεις επειδή είσαι και νέος. Δεν έχω κέφι, έχω 150 απορίες από το τελευταίο πόνημά σου που πρέπει να τις ρωτήσω. Να τις ρωτήσω στον αέρα. Άμα έχεις φτάσει 151, θα σου ελπίσω. Λοιπόν, Δημοσθένης Δαβέτας. Από το Παρίσι κατευθείαν στο στούντιο. Καλησπέρα σας, κύριε Δαβέτα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Η μάχη των Γάλλων απεργών συνεχίζεται. Γαλλική φινέτσα. Σας ευχαριστώ. Η μάχη των Γάλλων απεργών συνεχίζεται. Δεν εννοεί να καταλαγιάσει. Οι Γάλλοι πια έχουν αρχίσει να μαθαίνουν όλοι ποδήλατο. Με ποδήλατο και με πατίνι, κυριολεκτικά αυτά τα ηλεκτρονικά πατίνια, γίνεται θράψη στο Παρίσι για να μπορούν να καλυφθούν οι αποστάσεις. Δουλεύουν και άλλα καταστήματα. Τα καταστήματα δουλεύουν. Σε πουλάνε τα ποδήλατα. Ναι, αυτά τα καταστήματα. Ναι. Δουλεύουν, αλλά βέβαια ποτέ τις ημέρες των διαδηλώσεων, γιατί τότε υπάρχει αυτή η ομάδα των Black Block, των Μαύρων Block, οι οποίοι είναι οργανωμένοι, πηγαίνουν και χτυπάνε και διαλύουν κάθε μαγαζί. Οπότε έχουν εφεύρει κάτι ειδικές προφυλάξεις, οι οποίες είναι, λες και είμαστε σε πόλεμο, ας πούμε, 1940, τόσο ισχυρές, για να μην μπορέσουν να σπάσουν. Μάλιστα. Πώς λένε οι Γάλλοι τον Ερντογάν? Δημοκράτορα. Από το δικτάτορα. Ναι, δηλαδή δημοκρατικός δικτάτορ. Υπάρχει μια ορολογία για την Τουρκία και για τον Ερντογκάν. Λένε δημοκρατίορ. Κρατάνε ακόμη τα προσχήματα οι Γάλλοι. Για την ώρα τουλάχιστον. Γιατί σε λίγο θα το λένε και αυτοί δικτάτορα, όπως το λέμε και εμείς εδώ. Επειδή σου λέει βγήκε με εκλογές. Με αυτή την έννοια το λένε. Και ο Χίτλερ με εκλογές βγήκε. Δεν έχει σημασία. Ναι, αλλά δεν έχουν πρόβλημα. Συμφωνούν κατά πάθος. Και μερικοί Έλληνες. Και μάλιστα πολιτικοί και υπουργοί λένε δεν έχουμε διαφορές με τον κύριο Ερντογάν, λέει. Και εμείς λέει δεν θέλουμε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Φοβούνται, γιατί τους το λέει η Μέρκελ. Είναι μερικοί ακόμα που είναι. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδης, καλησπέρα. Η μαύρο χρήμα. Η Μέρκελ κάνει ακριβώς. Δεν φτάνει. Η Μέρκελ. Η Μέρκελ, όλο το λαθρεμπόριο η Μέρκελ βοηθάει τον Ερντογάν. Πάμε όμως στον κύριο Δαβέτα. Τι λέτε, κύριε καθηγητά, εσείς? Οι Ευρωπαίοι έχουν μία στάση στο θέμα της Λιβύης, η οποία είναι αρκετά ξεκάθαρη, παρότι είναι διφορούμενη σε λέξεις, είναι ξεκάθαρη σε στάση. Τι εννοώ? Δεν θα θέλαν η Λιβύη να βρει μία σταθερότητα πολιτική. Θέλουν να είναι η Λιβύη σε μία κατάσταση. Μπάχαλο, ας το πούμε έτσι. Για να κλέβουν τα πετρέλαια. Και για τα πετρέλαια, αλλά και για να μην μπορεί να υπάρξει εκεί μία, αν θέλετε, άλλου είδους με τοπική μαζεμένη αντίσταση απέναντι στα οποιαδήποτε συμφέροντα. Γι' αυτό και έχουν αυτή την πολιτική. Μου επιτρέπετε μία ερώτηση, κύριε Δαβέτα. Συγγνώμη, σας ρωτώ. Δεν θέλουν ένα νέο Καντάφη, να το πούμε απλά? Καθόλου Καντάφη. Διότι ο Καντάφη ήταν από τη μία, και μου θέσατε το ερώτημα. Από τη μία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τα είχε βάλει με τους Ισλαμιστές και μπορούσε να μαζεύει την οικονομία και να έχει μία μαζεμένη χώρα. Απ' την άλλη ήταν αρκετά απρόβλεπτος. Απ' τη μία παίρναν τα λεφτά του Καντάφη όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίναν μέτοχοι σε διάφορες εταιρείες, σε ποδοσφαιρικές οργανώσεις, μέχρι και ο Σαρκοζή αποδείχθηκε ότι είχε πάρει χρήματα για την πολιτική του, ας πούμε, εκλογή. Και απ' την άλλη ο Καντάφη προσπαθούσε με βάση τις εθνικιστικές του, αν θέλετε, ή εθνικές του αντιλήψεις, να αυτονομηθεί σε σχέση με τη Δύση. Με αποτέλεσμα να την πληρώσει και να γίνει αυτό που έγινε. Αφού τους πλήρωνε όλους αυτούς τους βρωμιάριδες Ευρωπαίους πολιτικούς, πριν από λίγο είπατε ότι έχει πάρει μαύρο χρήμα και ο Σαρκοζή. Βεβαίως, δεν το λέω. Άρα, όταν τον πληρώνει ο Καντάφη, δεν θα κάνει τον μπάγκο τον Καντάφη. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο βρωμιάρης του Σαρκοζή φταίει. Ο Ιταλός φταίει που τα παίρνει από τον Καντάφη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Με συγχωρείτε, του πουλάγανε τις ιταλικές ομάδες του Καντάφη και του παίρνουν τα λεφτά. Του κλέβουν σήμερα που μιλάμε, κλέβουν το πετρέλαιο από την Λιβύη. Πόσα εκατομμύρια. Ιταλοί και Ισπανοί. Έτσι είναι, έτσι είναι. Να πάμε, κύριε, να πάμε και στον κύριο Δάσκα. Το 73. Τι μου λέτε, να τους δώσουμε και άλλα δικαιώματα. Από το 74 που γίνει η εισβολή. Να κάνουμε μια σύνθεση των δύο. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια σύνθεση. Οικονομικά μιλάμε πάντα. Εμείς ζητάμε την οικονομική. Ακούσα και τη γνώμη του Γιώργου του Βλάχου. Την οικονομική σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι με διάφορες προφάσεις. Κυρίως οι Γερμανοί λένε θα το δούμε αργότερα κτλ. Αυτό πρέπει να αλλάξει, κύριε Γεωργιάδη, και εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι πρέπει να κρατάμε διεθνείς ισορροπίες. Αυτό πρέπει να αλλάξει όμως είναι και αυτή η υποχρεωτική στάση που έχουμε.
απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, οι Τούρκοι, όπως λέγαμε πριν και το επαναλαμβάνω, έχουν την ψυχολογία του ανατολίτικου παζαριού. Ανατολίτικο παζάρι, για όσους έχουν πάει στην Ανατολή, ξέρουν ότι φτάνουν, είναι μαξιμαλιστές, φτάνουν στις απαιτήσεις του μέγιστου για να μπορέσουν να πάρουν έστω και λίγο από το ελάχιστο. Άρα λοιπόν, όταν ξέρουμε αυτή την ψυχολογία, θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι με δύο χαρτιά. Το ένα θα είναι το χαρτί το διεθνές και το άλλο θα είναι και η διαπροσωπική αντιμετώπιση, η οποία έχει να πει το εξής. Κύριε Ερντογκάν, ναι μεν εσείς έχετε αυτή την πολιτική, αλλά εμείς μας προτείνετε 10, εμείς σας προτείνουμε 1 και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε το 1. Αυτή η πολιτική είναι σημαντική. Δεν πρέπει δηλαδή να είμαστε πλαδαροί, να είμαστε νομοταγείς. Τι λέτε κύριε Δαβέτα, τι λέτε τώρα, με συγχωρείτε, ο Τούρκος από το 1974 και μετά δεν έχει κάνει ένα χιλιοστό πίσω και εμείς έχουμε κάνει χιλιόμετρα πίσω, όχι χιλιοστά. Δεν λέω διαφορετικά. Άρα λοιπόν, εγώ θα κάνω και άλλη υποχώρηση στον Τούρκο όταν δεν καταλαβαίνει τίποτα. Να πάμε σε πόλεμο, κύριε Καλόγερο. Όχι, θα τα δώσουμε όλα. Θα δώσουμε και την Ακρόπολη να ανεβάσει την τουρκική σημαία για να μην πάμε σε πόλεμο. Τι μου λες τώρα. Να αποφασίσουμε κάτι. Τι μου λέτε, κύριε Γιώργο. Είμαστε σε ένα τραπέζι. Η Ελλάδα έχει αυτό το επίπεδο που έχει. Είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε όλα αυτά. Δείξτε και τη φωτογραφία από την εκκλησία που κάψαν αυτοί που έχουν το ίδιο επίπεδο με εμάς. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε επιθετική κίνηση, τι να κάνουμε. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις αναλύσεις που γίνονται για τον επιθετικό Ερντογάν. Το κύμα, παραγνωρίζουμε αυτό το πνεύμα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι είμαι υπέρ. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι για μείωση της εθνικής κυριαρχίας. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα ακούω πολλές φορές συζητήσεις, όχι εδώ πέρα γίνεται εκλεκτική συζήτηση, αλλά και σε άλλα πάνελ που πηγαίνω. Λοιπόν, παρατηρώ ότι μιλάμε όλοι για το θέμα του εθνικού ζητήματος. Ούτε μία αντίρρηση. Δεν υπάρχει πια αυτό το θέμα της εθνικής κυριαρχίας. Δυστυχώς. Κίζιγκερ, κύριε. Δεν είπε ο Κίζιγκερ να διαλύσουμε λοιπόν, τα πάντα. Δεν είπε ότι θα μειωθεί η κυρία Γεωργιάδη. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργιάδη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Με συγχωρείτε, κύριε Δαβέτα, ολοκληρώστε. Θα έρθω σε εσά γιατί θέλω να σα κάνω μια ερώτηση για τι εντάξει, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, κύριε Δαβέτα. Παραγράφει στο άρθρο σου σήμερα, κύριε καθηγητά, στον Ελεύθερο Τύπο ότι οι λαοί. Αυτό κατάλαβα εγώ διαβάζοντα το άρθρο. Ότι οι λαοί τάσσονται πια υπέρ της υπεράσπισης των εδαφών τους. Εδώ ακριβώς και ήθελα να φτάσω. Εκεί ήθελα να φτάσω. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επί 30 χρόνια τώρα έχει κυριολεκτικά βάλει το μαχαίρι στο λαιμό όλων των πραγμάτων για μείωση της εθνικής κυριαρχίας, οι λαοί αντιδρούν. Αυτό θέλω να πω. Λογικό είναι. Οι λαοί αντιδρούν. Βέβαια. Και βλέπουμε αυτό που γίνεται στη Βρετανία. Βλέπουμε έναν Μπόρις Τζόνσον που είναι ένας συντηρητικός φιλελεύθερος να παίρνει μέτρα προστατευτικά κάτω από τη λαϊκή πίεση. Βλέπουμε στη Γαλλία αυτή τη στιγμή τη λαϊκή μεσαία τάξη να παίρνει κυριολεκτικά το πάνω χέρι. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι ο Μπόρις Τζόνσον είναι μια μορφή επίσημου κίτρινου γυλαίκου στην Βρετανία. Και εδώ υπάρχει λοιπόν. Και δεν αφήνουν πολιτικούς για να βγουν μπροστά και να πούνε είμαστε πατριώτες. Εάν θα ξαναπάρουμε λοιπόν την πατρίδα μας στα χέρια μας. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Βλάχο. Εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και δεν πάρουν το μάθημα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα βρεθούν προεκπλήξεως. Διότι οι λαοί έχουν αδειάσει. Κύριε Δαβέτα, θα σας διακόψω. Έχουμε τώρα στη γραμμή τον Δήμαρχο Καλυμνίων, τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη. Εάν δεν πάρουμε μάθημα από αυτό που γίνεται στην Ευρώπη και συνεχίζουμε μια επαρχιώτικη πολιτική η οποία μιμείται απλώς την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να καταλαβαίνουμε πραγματικά τι γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα φέρουμε στα ελληνικά δεδομένα, θα βρεθούμε προεκπλήξεως. Ξαναλέω, το αποτέλεσμα Brexit και αυτό που γίνεται στη Γαλλία είναι ένα μήνυμα για ενδεχόμενες και ισχυρές αλλαγές όπου το παλιό γραφειοκρατικό σύστημα πάει να αλλάξει. Καθηγητά μου, σας ευχαριστώ. Ναι. Τελευταία συνέντευξη μου έδωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο ΚΡΑΣ που κυκλοφόρησε στις 20 Δεκεμβρίου. Η Ελλάδα τώρα φτιάχνει σύνορα. Το Μάρτιο θα δούμε διαφορά στο θέμα των προσφύγων και να φτιάξουμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς. Ακούμε τώρα που έχει τα πρόβατα. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα. Ωστότε να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.